Τη δυστοπία την έχουμε περιγράψει 3 χρόνια πίσω, ε? Αλλά βλέπετε ότι σε όλες τις εκφάνσεις σιγά σιγά με την πλήση καλά πάμε. Λοιπόν, ο σημερινός φιλοξενούμενος του ζήτησα να ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, από ένα δημοσίευμα που στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητιέται. Είναι του Spectator, είναι ένα από τα παλαιότερα εβδομαδιαία περιοδικά στον κόσμο για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις τρέχουσες υποθέσεις, την υγεία. Αρκεί να σας πω ότι εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1828, καθιστώντας το παλιότερο εβδομαδιαίο περιοδικό στον κόσμο. Κάτι λέει αυτό από μόνο του, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, κάτι λέει όμως. Λοιπόν, στην έκδοσή του στην Αυστραλία έχει τίτλο «Οι επιστήμονες σοκαρισμένοι και ανήσυχοι με το τι υπάρχει στις λήψεις mRNA». Και γράφει ένα ολόκληρο πόνημα από μία ανακάλυψη επιστήμονα, παρακαλώ πολύ, στη Βοστόνη, της γόνη ιδιωματικής του κυρίου Κέβιν Μακκέρναν. Σπέβδω να σας πω ότι το Twitter χθες με ένα ερωτηματικό. Μπορεί κάποιος σοβαρά και υπεύθυνα να μας εξηγήσει αυτό το δημοσίευμα όταν αναγράφεται στο παλιότερο περιοδικό του κόσμου, εβδομαδιαίο του κόσμου? Κάποιος μου είπε ότι κάποιοι άλλοι επιστήμονες λένε ότι πρώτον η ανακοίνωση αυτή είναι ότι το συγκεκριμένο πλασμίδιο μάλλον δεν προκαλεί προβλήματα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο ερευνητής. Οι φιάλες που εξέτασε, λένε άλλοι επιστήμονες, είναι αγνώστου προελεύσεως και η μελέτη δεν είναι peer review, άρα δεν έχει αξιοπιστία. Αυτό απαντάνε. Κάποιος άλλος όμως, ο οποίος ήταν και στην επιτροπή του Εωδίτη, θυμάστε, του ήταρε με ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, από κάτω, δεν τρέχει τίποτα, καμία ανησυχία. Ένα δημοσίευμα είναι, τέλος πάντων. Ένα δημοσίευμα που του ήταρε ο Σαχίνης ακριβώς γιατί απευθύνεται στους ψεκασμένους. Φαίνεται ότι τα ερωτήματα στην εποχή μας είναι πρόβλημα. Δηλαδή, άμα ρωτάς αν μπορεί κάποιος σοβαρά και υπεύθυνα να μας το εξηγήσει αυτό και παίρνεις απάντηση από βοηθητικό προσωπικό της Επιτροπής του ΕΟΔΗ και μάλιστα του πρώτων τότε, τι να πεις? Εγώ είπα να το κάνω λίγο δυσκολότερο σήμερα και να ζητήσω, αν υπάρχει θέμα με αφορμή αυτό, την άποψη ενός ανθρώπου που άσχετο δεν το λες. Έχει σπουδάσει κτηνιατρική, έχει σπουδάσει ιατρική, έχει σπουδάσει φιλοσοφία, έχει πτυχίο φαρμακευτικής, είναι στην κλινική φαρμακολογία. Τρομάρα το αποφάσισε να κατευθεί και με τα πολιτικά, με την πνοή δημοκρατίας, και είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Καλημέρα, κύριε Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, επειδή εδώ βλέπω έναν επίκουρο καθηγητή δημόσιας υγείας, τον κύριο Λίτρα, το θυμάστε, ο οποίος ήταν βοηθός του κυρίου Τσιόδρα. Κάτω από το ερώτημα στο tweet, διότι εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το δημοσίευμα, βλέπω ότι σε όλη την Ευρώπη συζητιέται εκτός από την Ελλάδα, η απάντησή του είναι καμία ανησυχία και αυτά τα τουιτάρει ο δημοσιογράφος για το ψεκασμένο κοινό. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι το περιοδικό δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό, κύριε Κούβελα. Ξεκινάω από αυτό. Είναι το παλαιότερο εβδομαδιαίο περιοδικό στον κόσμο. Και επίσης συγκρίνεται στην Αυστραλία, που ήταν από τις πιο σκληρές χώρες στο θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού, να θυμίσω, με απολύτως έτσι φασιστικά μέτρα. Είναι δύσκολο σε μια χώρα που το αφήγημα ήταν τόσο σκληρό, κάποιος και μάλιστα τόσο μεγάλης εμβέλειας περιοδικού, να πάει κόντρα στο αφήγημα που στηρίχθηκε τόσο πολύ από την κυβέρνηση της Αυστραλίας και τον επιστημονικό εντός εισαγωγικών κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα να διακρίνω τι σημαίνει επιστήμονας, τι σημαίνει ειδικός, τι σημαίνει γιατρός. Αυτά όλα είναι διαφορετικές έννοιες. Η επιστήμη είναι ένας κακομεταφρασμένος όρος στα ελληνικά. Είναι μετάφραση του science, science δεν σημαίνει τίποτα. Και κάποιος επέλεξε να το πει επιστήμη από το επίσταμε. Αυτό σημαίνει αυτομάτως στο μυαλό του κοινού ανθρώπου ότι αυτός που κατέχει την επιστήμη, την επιστημονική γνώση, κατέχει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο για το οποίο μιλάει. Στην ουσία δεν σημαίνει αυτό επιστήμη. Αυτό που ουσιαστικά ονομάστηκε science ήταν ο απότοκος της φιλοσοφικής αντίληψης, μια σύνθεση που είχε κάνει ένας φιλόσοφος τον 18ο αιώνα, ο Εμμάνουελ Καντ, ο οποίος είχε πάρει 2 αντίθετα φιλοσοφικά ρεύματα, τον ορθολογισμό και τον προηγούμενο εμπειρισμό, και τα ένωσε
λέγοντας ότι και η εμπειρία και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία να προσεγγίζουμε καλύτερα την αλήθεια, να προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο επιστήμονας είναι αυτός που κατέχει τη μέθοδο να προσεγγίζει την πραγματικότητα, αλλά είναι διατεθειμένος κάθε φορά που τα νέα δεδομένα είναι αλλιώς να την τροποποιεί και προκειμένου να είναι για το καλό των ανθρώπων. Η επιστήμη έτσι για να κάνουμε αμπελοφιλοσοφίες δεν υπάρχει. Είναι για να κάνει κάποια δουλειά. Η ιατρική από την άλλη είναι μια τέχνη. Προϋπήρχε της επιστήμης ως αντίληψης και στόχος της δεν είναι η αναζήτηση αλήθειας, αλλά η θεραπεία του ανθρωπίνου πόνου, η αντιμετώπιση της αρρώστιας κτλ. Η ιατρική πλέον βασίζεται στην επιστήμη, γιατί την βελτιώνει. Είναι λοιπόν επιστημονική, αλλά η ίδια δεν είναι επιστήμη. Ειδικός λοιπόν τώρα σε αυτό το παιχνίδι είναι κάποιος ο οποίος έχει ένα πολύ, πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, δηλαδή ασχολείται με κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν ένας ειδικός στις λοιμώξεις μπορεί να αντιμετωπίζει έναν ασθενή από λοιμώξη. Είναι γιατρός δίπλα από το κρεβάτι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα διάχυτα όπως είναι μια επιδημία ή μια πανδημία. Ένας επιδημιολόγος μπορεί να βλέπει νούμερα στατιστικά νόσου, θνητότητας, θνησιμότητας, αλλά δεν είναι ικανός να θεραπεύσει κανέναν ασθενή γιατί δεν είναι γιατρός του κρεβατιού. Η δε φαρμακολογία είναι μια επιστήμη που αποτελεί μια από τις βασικές επιστήμες για την ιατρική γνώση, η οποία ασχολείται με τα φάρμακα. Το φάρμακο δε τώρα με τη σειρά του δεν είναι ένα αγαθό όπως πολλοί πιστεύουν, ούτε ένα προϊόν όπως άλλοι πιστεύουν. Είναι ένα κατασκεύασμα, ένα τεχνούργημα, το οποίο στόχο έχει να μας αλλάξει κάτι σε μια παθολογική λειτουργία για να ξαναγυρίσει στο φυσιολογικό ή να προλάβει μια παθολογική διαδικασία πριν ξεκινήσει η αρρώστια κτλ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι για το τι είναι φάρμακο είναι ότι είναι μια σύμβαση. Η ανθρωπότητα έχει αποφασίσει με συγκεκριμένη νομοθεσία να ελέγχει τα φάρμακα και να πει αυτό το πράγμα, αυτό το ματζούνι που κυκλοφόρησε και πληρεί τις προδιαγραφές. Είναι φάρμακο, είναι εμβόλιο, είναι οτιδήποτε, και το άλλο ματζούνι που δεν πληρεί τις προδιαγραφές δεν είναι κάτι από αυτά. Να θυμίσω λοιπόν ότι αυτά τα προϊόντα τα οποία εμφανίστηκαν ως εμβόλια χωρίς να πληρούν τις συνθήκες του όρου που υπήρχε τότε για τα εμβόλια δεν είχαν ελεγχθεί με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε αν πραγματικά είναι οτιδήποτε. Η ανθρωπότητα τρομοκρατήθηκε εντός ή εκτός εισαγωγικών και αποφάσισε να τα βγάλει σε κυκλοφορία με ειδική συνθήκη πριν ελεγχθούν. Να θυμίσω ότι καμιά από αυτές τις διαδικασίες δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, τα δύο από τα λεγόμενα εμβόλια της Johnson και της Άστρα αποσύρθηκαν σιωπηλά. Δεν μπορούμε να τα βρούμε πια. Δεν μπορούμε να πω εγώ έχω κάνει παλιά Johnson, θέλω να κάνω επανάληψη με Johnson. Δεν υπάρχει. Έχει αποσύρθει. Και αυτό χωρίς να πάρθει κάποια σημαντική απόφαση και χωρίς να ενημερωθεί ο πληθυσμός. Και γι' αυτό το λόγο, χωρίς καμία απολύτως μελέτη και καμία απολύτως λογική, αποφασίστηκε σε αυτό που λέγανε booster δόσεις, δηλαδή ενισχυτικές, να πάνε πάνω στα εμβόλια που δεν υπήρχαν ήδη και να κάνουν το αρχικό της Pfizer, ενώ δεν υπήρχε κανένα δεδομένο αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί τα δύο εμβόλια που αποσύρθηκαν δεν ήταν RNA, ήταν DNA, ήταν άλλη τεχνολογία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν αυτά τα δύο ανακατοθούν. Επομένως ήταν η κουτουρού, όπως το λέω ακριβώς, αποφάσεις ανειδίκευτον, δεν ήταν ειδικοί στα φάρμακα και στις διαδικασίες τους, οι οποίοι λανσάραν τους αυτούς τους ως ειδικούς, δεν ήταν ειδικοί, ως επιστήμονες, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν επιστήμονες, και όσοι ήταν επιστήμονες και καταλάβαναν το μικρό κομματάκι που τους αφορούσε, δεν ξέραν από ιατρική. Άρα δεν μπορούσαν να προτείνουν πραγματικά θεραπείες. Για την ακρίβεια, ένας επιστήμονας, είτε είναι βιολόγος, είτε είναι φαρμακοποιός, είτε είναι ξέρω εγώ μοιοριακός βιολόγος, δεν έχει δικαίωμα στην ταγογράφηση. Δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ούτε για έναν άνθρωπο τι θεραπεία να κάνει. Άρα λοιπόν, και αν το κάνει, είναι αντιποίηση επαγγελματός. Είναι απάτη. Άρα λοιπόν, βρεθήκαμε σε μια μεγάλη απάτη ειδικών, οι οποίοι στην ουσία αποτέλεσαν θλιβερά θηλυνιατά της εξουσίας. Ήταν εκεί για να ενισχύουν μια πολιτική άποψη, η οποία είναι προφανέστατα μόνο πολιτική άποψη και δεν είχε τίποτα από πίσω. Αυτά έτσι για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, ποιοι είναι οι ειδικοί. Ποιοι είναι οι επιστήμονες, ποιοι είναι οι γιατροί και ποιοι είναι όλοι οι άλλοι. Δεν μου λέτε, τώρα, κύριε Κούβελα, επί του συγκεκριμένου, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό και μάλιστα εσείς το κάνατε και χειρότερο. Δεν το είχα υπόψη μου αυτό, αλλά έχετε δίκιο. Η Αυστραλία είχε τα πιο σκληρά μέτρα στην υπόθεση COVID. Στην Αυστραλιανή έκδοση λοιπόν του παλιότερου περιοδικού του κόσμου υπάρχει αυτό το δημοσίευμα το οποίο το έχετε υπόψη σας. Πρέπει να ανησυχούμε με αυτά που γράφονται
ή λοιπόν, απλά πρέπει να θέτουμε ερωτήματα. Όχι πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να είμαστε τρομοκρατημένοι. Και όχι τόσο για το τι θα συμβεί στον καθέναν από εμάς που είχε την ατυχία να πιστεί, να τρομοκρατεί και να εμβολιαστεί, όσο για το πού πάει ο κόσμος. Γιατί όταν αρχίσουμε να μην ελέγχουμε τα προϊόντα, τότε αρχίζουμε να κινδυνεύουμε στο δίνεκες από οτιδήποτε θα προκύψει αύριο μεθαύριο. Έχει δηλαδή απειληθεί και η επιστημονική μέθοδος και η νομοθεσία που διέπει τη δημόσια υγεία και όλα τα άλλα. Και κυρίως χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου στο μοναδικό πράγμα που μπορεί να βασίζεται, που είναι η άρτια γνώση της επιστημονικής μεθόδου. Εδώ λοιπόν τι συνέβη. Ένας ερευνητής, ο οποίος κατά δήλωσή του βέβαια δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ναι, γιατί σας είπα τι λένε άλλοι επιστήμονες, ότι αυτό που ερεύνησε δεν προκαλεί οι φιάλες που εξέτασε είναι, να το επαναλάβω, αγνώστου του προελεύσεως, αυτό λένε οι άλλοι επιστήμονες, και η μελέτη δεν είναι peer review, άρα δεν έχει αξιοπιστεί. Αυτό του απαντάνε. Λοιπόν, ξεκινάω με το τελευταίο. Peer review είναι ένας όρος που δίνουμε μόνο στα ερευνητικά άρθρα. Εδώ δεν μιλάμε για έρευνα, εδώ μιλάμε για regulatory. Μιλάμε για θεσμούς. Δεν δημοσιεύονται σε peer review journals τα αποτελέσματα για να πάρει άδεια ένα προϊόν, γιατί τα καλύπτει η εμπορική εμπιστευτικότητα. Άρα λοιπόν κανένα φάρμακο όταν έχει τις άδειες πριν κυκλοφορήσει δεν είναι peer review. Όλα είναι, είναι κατασκευάσματα, συγγραφές που τις κάνει η εταιρεία βασισμένη σε κάποια δεδομένα, τα οποία είναι υποχρεωμένη να δώσει στους ρυθμιστικούς οργανισμούς, τον ΕΜΑ, τον Ευρωπαϊκό δηλαδή Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, τον Αμερικάνικο ή τους εθνικούς φορείς όπως είναι ο ΕΟΦ. Οι εταιρείες λοιπόν δώσαν κάποια δεδομένα, αλλά έγινε νομοθεσία στην Ευρώπη που έλεγε ότι δεν μπορεί να ανοιχνεύονται, να αναλύονται αυτά καθ' αυτά τα προϊόντα από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς κατ' εξαίρεση για να επιταχύνουν οι διαδικασίες. Δηλαδή άφησαν την εταιρεία που τα παράγει να τα ελέγχει κιόλα. Έγινε αυτό που λέμε Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίμη. Άρα όλες αυτές οι ανοησίες που λένε οι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται τον τρόπο που ουσιαστικά ορίζονται τα φαρμακευτικά προϊόντα, απλώς είναι άσχετοι και λένε βλακίες στην αρχή για να τρομοκρατήσουν και τώρα για να καθησυχάσουν τρομοκρατημένους. Να μην αντιδράσουν δηλαδή όσοι στην ουσία πίστεψαν το αφήγημά τους. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά το peer review το ξεχνάμε, ποτέ δεν γινόταν peer review πριν έχουμε άδεια ενός προϊόντος. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο λένε επίσης ανοήτως είναι ότι δεν ξέρουμε κτλ. Προφανώς δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είχε τα στοιχεία, βρήκε αυτά τα contamination που λέει, και θα σας εξηγήσω είναι το contamination σχέση με τα impurities, για την όρη που φυσικά δεν έχει λόγο να τους ξέρει ο κάθε. Σωστά. Το ανέλησε και μάλιστα επειδή δεν βασίστηκε στα δικά του αποτελέσματα, γιατί σκέφτηκε ότι μπορεί να είναι έτσι, να είναι γιουβέτη, το έκανε tweet, δηλαδή το κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και παρακάλεσε όποιος έχει vials, δηλαδή τέτοια μπουκαλάκια από τα εμβόλια, να δει και αυτός. Και βγήκαν άλλοι εξίσου σημαντικοί και διάσημοι ερευνητές, οι οποίοι το ταύτισαν, επανέλαβαν τα δικά του αποτελέσματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κουβέντα η οποία δεν αφορά peer review journals, δεν αφορά έρευνα, αλλά μια διαπίστωση παραβίασης της διεθνούς νομοθεσίας περί φαρμάκων. Αυτό είναι το θέμα. Είναι νομικό το θέμα και όχι του κάθε πικραμένου που κάνει τον ερευνητή. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Mm-hmm. Βρήκε λοιπόν αυτός ως contamination. Contamination είναι κάτι που περιέχεται σε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει αναφερθεί στις μελέτες που κατέθεσε η εταιρεία. Που σημαίνει ότι η εταιρεία έκανε απάτη. Διεθνώς το λέμε fraud. Είναι κάτι που είναι παραβίαση και κανονικά έπρεπε να τους καταδικάζει. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό στην πραγματικότητα, είναι κάτι άλλο από τα impurities, δηλαδή τις ακαθαρσίες που βρίσκουμε συνεχώς μέσα σε όλα τα φάρμακα, οι οποίες όμως δεν μπορούν να καθαριστούν περαιτέρω γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρουμε να το κάνουμε παραπέρα. Και επίσης, για να το αφήσουμε αυτά τα impurities, σημαίνει ότι, ότι ξέρουμε ότι δεν βλάπτουν ιδιαίτερα την υγεία μας. Άρα λοιπόν, τα impurities μπορούμε και να τα ανεχόμαστε κάτω από ένα όριο. Το contamination όμως είναι κάτι απαράδεκτο. Βρέθηκε λοιπόν ότι μέσα στα εμβόλια του messenger RNA, το οποίο να θυμίσω αξιωματικά, με βάση δηλαδή βασικούς ορισμούς της επιστήμης, δεν μπορεί να μετατραπεί σε DNA. Άρα λοιπόν, αν με ρωτούσατε και πριν και τώρα, αν το messenger RNA μπορεί να μπει μέσα στο DNA, θα σας έλεγα όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν υπάρχει το ένζυμο ανάστατη τραφιτάση στον άνθρωπο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπήρχε και στο εμβόλιο, αυτό εγώ θεωρούσα ότι το ξεχνάμε. Δεν ήταν κάτι που μας αφορά.
Είχαν άλλα προβλήματα τα εμβόλια, πολύ μεγάλα. Για παράδειγμα, δεν είχαν δόση. Για παράδειγμα, δεν είχαν μηχανισμό απομάκρυνση. Άρα λοιπόν, εγώ είχα επιστημονική γνώση που αντιδρούσα. Δεν ήμουν ακριβώς αυτό που ορίζεται ως ψεκασμένος, αλλά στην ουσία είχα δίκιο και συνεχίζω να έχω δίκιο. Γι' αυτό το λόγο δεν με έβαλαν ποτέ σε δημόσια αντιπαράθεση με τους υποτιθέμενους ειδικούς. Αυτό όμως το ξεχνάμε για τη μέρα. Ας αναγυρίσουμε τώρα στο contamination. Βρέθηκε λοιπόν ποσότητα DNA, δηλαδή γενετικού υλικού άλλου από το RNA. Το DNA έχει το πλεονέκτημα ή μειονέκτημα να είναι σταθερό, δεν είναι σαν το RNA που ζει δευτερόλεπτα, μπορεί να μείνει, είναι σταθερό μόριο. Και το δεύτερο, το χειρότερο, για να μπει το DNA μέσα στο δικό μας DNA και να το αλλάξει, πρέπει να είναι πλασμίδιο. Αυτό λοιπόν το DNA μέσα στο εμβόλιο ήταν σε πλασμίδιο έτοιμο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κάτι να το φτιάξει πλασμίδιο, ήταν έτοιμο. Και το τρίτο και χειρότερο, το πλασμίδιο δεν είναι βέβαιο ότι μπαίνει στον πυρήνα του κυττάρου μας, γιατί θέλει επίσης κάποιους μηχανισμούς. Βρέθηκε λοιπόν και κάτι τελείως άσχετο μέσα στο εμβόλιο, που ονομάζεται SV40, SV40, ουσιαστικά τι είναι SV, SV είναι μια έκφραση που έχουμε για τις μαϊμούδες, για τους κρυδίκους αγγλικά. V είναι το virus και το 40 το χαρακτηρίζει. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι ιού, του ιού 40, το οποίο είναι promoter, δηλαδή βοηθάει το πλασμίδιο να μπει μέσα στον πυρήνα. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια σατανική σύλληψη, να υπάρχουν κάποια κομμάτια DNA που δεν ξέρουμε τι εκφράζουν μέσα στο κύτταρό μας, τα οποία είναι για να περάσουν μέσα στον πυρήνα, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες προκειμένου να σιγουρευτεί, όσο μπορεί να σιγουρευτεί, η είσοδος στο κύτταρο και η πιθανή ενσωμάτωσή του στο δικό μας γενετικό υλικό. Αν ενσωματωθεί αυτό το DNA στο δικό μας υλικό και δεν είναι junk, δεν είναι δηλαδή ένα άχρηστο DNA που έχουμε τέτοιο ευτυχώς στα κύτταρά μας, τότε δεν ξέρουμε τι θα παράγει στη συνέχεια της ζωής μας. Αυτό είναι όπως όλοι αντιλαμβάνονται, γιατί πιστεύω ότι είναι κατανοητά αυτά που λέω, μιλάω απλά νομίζω, μπορεί ουσιαστικά να είναι μια μόνιμη απειλή για όλη τη ζωή μας. Τι απειλή μπορεί να είναι? Ξέρουμε ότι αυτός ο ιός των πυθύνων που βρίσκεται και σε ανθρώπους, ο SV40, είναι δυνητικά καρκινογόνος, μπορεί να μας αλλάξει υποδομή για αλλεργίες ή αυτοάνοσα, και από εκεί και πέρα καθένας μπορεί να κάνει ό,τι κατεβάσει γκλάβα. Να θυμίσω ότι τέτοιες ασθένειες είναι αυτοδιαβήτη, είναι όλες οι ρευματοειδείς παθήσεις, οι αρθρίτιδες, οι αγκίτιδες. Πολλοί πιστεύουμε ότι και η σχιζοφρένεια ανήκει σε αυτά τα αυτοάνωσα. Το Πάρκινσον είναι αυτοάνωσα, η σκλήρυνση κατά πλάκα είναι αυτοάνωσο, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι αυτοάνωσο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δυνατότητες έχει το να βρεθεί τέτοιο λάθος DNA με έναν προμότερ μέσα σε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, το οποίο θεωρητικώς δόθηκε υποχρεωτικά σε όλη την ανθρωπότητα, το οποίο δεν πήρε άδεια ποτέ. Και τι κάνουν? Τα δύο αποσύρθηκαν προχθές, απέσυραν και την αίτηση αντιδότηση από τον αφάρμακο. Χαθήκατε εδώ, απέσυραν είπατε την αίτηση. Την αίτηση αδειοδότησης του φαρμακού που αντιμετώπιζε υποτίθεται τον κορονοϊό και το οποίο το πήγαιναν και στα σπίτια. Ενώ δεν δώσαν άδεια. Ποιο φάρμακο δεν ακούστηκε, ποιο φάρμακο? Είναι το φάρμακο που είχε βγάλει η MSD, ένα αντιοικό αντίσωμα. Μάλιστα. Το οποίο χορηγήθηκε σοριδών σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Απεσύρθε αυτό, λέτε. Μάλιστα. Απέσυραν την αίτηση για άδεια. Μάλιστα, καταλάβαμε. Αυτά, ερώτημα κρίσιμο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει. Εσείς δεν λέτε ότι θα γίνουν όλα αυτά. Λέτε όμως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο εντοπισμός, οφείλει να γίνει τι, να ερευνηθεί, για να το καταλάβω. Ο δεύτερος ερευνητής που είναι και ειδικός στον καρκίνο που αναφέρεται στο άρθρο, ζήτησε και από τον αίμα και από το FDA να του πούν τι συμβαίνει με αυτό το contamination. Και δεν έχει πάρει απάντηση. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι απειλητικό. Είναι απειλητικό για τον πολιτισμό μας, πέρα από τη ζωή του καθενός. Η ζωή του καθενός, ξέρετε, δεν κοστίζει και πολλά πράγματα. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια. Το να πεθάνω εγώ τώρα, ποιος θα το πάρει χαμπάρι? Το πρόβλημα δεν είναι αν θα πεθάνω εγώ ή εσείς ή οποιοδήποτε. Είναι ότι στην ουσία απειλείται όλο το όλο το επιστημονικό και το πολιτισμικό. Δηλαδή μας καταστρέφουν την αξιοπρέπεια, μας δώσαν υποχρεωτικά προϊόντα ανεξέλεγκτα, βγήκαν οι δισεκατομμύρια εις βάρος μας και κυρίως ενδέχεται και να απειλούμαστε εν γνώση τους ή τουλάχιστον σε συστηματική άγνοιά τους. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν πολιτικά από τους φορείς που ελέγχουν τα φάρμακα και επιτέλους να πάρει θέση
Και ο Όφ, ακούσατε ποτέ τον Όφ να πει κάτι? Τόσο καιρό αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις άδειες. Γιατί δεν μας λένε τι γίνεται? Γιατί δεν μας λένε ποια αποσύρθηκαν, ποια δεν αποσύρθηκαν, τι ακριβώς δείχνουν οι κίτρινες κάρτες μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί στον Όφ, τι ακριβώς δείχνουν οι κίτρινες κάρτες που έχουν αξιολογηθεί σε όλη την Ευρώπη? Γιατί αυτά είναι πράγματα που τα αξιολογούν. Θέμα είναι γιατί δεν τα ανακοινώνουν. Και να θυμίσω ένα πρόσφατο tweet που έκανε ο Elon Musk, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων από την αρχή και ύστερα. Δηλαδή έχει βάλει σε ένα κόκκινο τετραγωνάκι τα ποσοστά, πάρει από 100% και φτάσαν στο 0. Που σημαίνει ότι αφενός δεν δουλεύαν τα εμβόλια, δηλαδή κανέναν δεν βοήθησαν. Αυτό που λέγανε, πώς το λέγανε, η εκστρατεία ελευθερία ήταν απάτη. Και το κυριότερο, όλα τα φάρμακα μπορεί να έχουν παρενέργειες. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν αυτά τα τερατώδη που περιγράφονται, σαφέστατα δεν έχουν γίνει αρκετές πριν πάνε στον κοινό πληθυσμό. Και το δώσανε και σε παιδιά και σε εγγύους, να θυμίσω. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα δύο εγγύους, αυτά επέμεναν στην αρχή. Σταθεροποιηθείτε λίγο γιατί χάνω το σήμα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, εγώ Γιώργη λέει τα έλεγα και εσύ επέμενες να σπάσουν οι αλυσίδες. Ναι, βεβαίως, και τώρα επιμένω ότι το κλειδί στη δημόσια υγεία είναι πώς σπάς τις αλυσίδες μετάδοσης. Και να υπενθυμίσω ότι έλεγα ότι δεν τις σπάς με μόνο όπλο στη φαρέτρα σου τα εμβόλια. Το ξεχάσατε, αλλά με μέτρα ουσιαστικά που παρεμβαίνουν στο να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης. Τι δεν κατάλαβες, φίλε? Μέτρα δημόσια υγεία που δεν είναι τα lockdown. Και πρωτοβάθμιση φροντίδα, δηλαδή φροντίδα στο σπίτι των ασθενών. Μάλιστα. Αυτά έπρεπε να κάνουν. Αφήστε τώρα, περσινά ξινά στα φίλια, γιατί βλέπω κάποιους εδώ. Ναι, ναι. Μάλλον ξεχνάνε πώς το λέγαμε εμείς και το κόλλαμε. Τέλος πάντων. Άρα εδώ υπάρχει θέμα. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Κούβελα, και το ανοίγω. Γιατί... Συγγνώμη, και για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να είναι. Γιατί συγγενείς μου εμβολιάστηκαν και πρώτου βαθμού, ο πατέρας μου, δεν θα ήθελα πραγματικά όλοι αυτοί που εμβολιαστήκαμε να βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Δεν θέλω να κινδυνεύω, να κινδυνεύει η υγεία μου για να έχω δίκιο. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Σαφές. Αλλά θα ήθελα οι διαδικασίες να είναι σωστές. Ναι, κοιτάξτε τώρα όμως, επειδή έχετε σπουδάσει και φιλοσοφία, ανακατεύεστε με την πολιτική. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει, πώς θα πάω από το ένα στ' άλλο, αλλά μιας και σας έχω τώρα εδώ και έχετε και την πολιτική κίνηση. Κοιτάξτε τώρα. Ούτε θέλω να πνιγώ, ούτε θέλω να καώ για να μου πούνε ότι κάτι πρέπει να συμβεί. Διότι εδώ όση ώρα μιλάμε γίνεται όχι σε 16.000 χρόνια, μέσα 15 μέρες ξαναβούλιαξε ο Βόλος, η Λάρισα, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Καρδίτσα. Μου κάνουν και πλάκα εδώ, μου λένε μια γαριδό σου πας στο 5 παρακαλώ. Άλλος μου λέει δεν είχε άδικο ο Δήμαρχος Βόλου που στόλιζε αντί να καθαρίζει από τη Δευτέρα Χριστουγεννιάτικα, αφού πήρε υπόψη την επιστήμη και τον επιστήμονα εκείνο που είπε στα κανάλια ότι μια φορά στα 16.000 χρόνια. Άλλος μου λέει εδώ, στρατός λέει βρήκε νέο αντικείμενο να ρίχνεται σε φωτιές και πλημμύρες και μάλιστα ειδικές δυνάμεις της χώρας και φυσικά να προβάλλεται από τα μέσα και να γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο και να μην τρέχει τίποτα. Άλλος μου λέει εδώ, πνιγόμαστε και είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Στο Δήμο της Μεσσηνίας πληρώνουν 400 ευρώ σε Δήμο της Μεσσηνίας για ένα ψήφο. Δηλαδή τα βάζουν όλα μαζί. Πού πάμε τελικά, κύριε Κουβελά? Λοιπόν, αυτό που πρακτικά εγώ παρατήρησα ότι συμβαίνει είναι μια προσπάθεια καλλιέργειας αντιγνώσης. Δηλαδή υπάρχει μια γνώση και προσπαθούμε να την ανατρέψουμε. Αυτό νομίζω εσείς θα είστε πιο ειδικός ίσως. Υπάρχει η πολιτική ψυχολογική θεωρία που λέγεται παράθυρο του Όβερτον. Mm. Το χρησιμοποιούν συνέχεια. Λένε συνεχώς ψέματα χωρίς να υπάρχει η πραγματική ένδειξη ότι αυτά μπορεί και να είναι αλήθεια. Και ο κόσμος τα πιστεύει σε μεγάλο ποσοστό γιατί τα λένε οι authorities, τα λένε οι υπεραρχές, τα λένε οι ειδικοί. Να σας θυμίσω ότι αυτό που περιγράφεται ως κλιματική κρίση και πριν το λέγανε κλιματική αλλαγή και πριν το λέγανε φαινόμενο του θερμοκηπίου και πριν το λέγανε ψήξη του πλανήτη, στην ουσία δεν το ελέγχει ο άνθρωπος. Να θυμίσω ότι η γη πέρασε την περίοδο των παγετώνων αποδεδειγμένα και μετά οι πάγοι λιώσανε. Ούτε εμείς ούτε οι δεινόσαυροι συμμετείχαμε σε αυτό το φαινόμενο. Συνέβη. Για ποιους λόγους δεν ξέρουμε. Τελεία. Άρα λοιπόν, αφού δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να αρχίσουμε να αποδίδουμε σε κάτι και να παίρνουμε μέτρα τα οποία κοστίζουν. Κοστίζουν σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα, συζητήθηκε ότι το διοξείδιο του άνθρακα δουλεύει σαν αέριο που εμπλοβίζει την ακτινοβολία. Από πού αυτό προκύπτει? Από πουθενά. Επίσης, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αν εμείς μετράμε και το διοξείδιο του άνθρακα,
να σας θυμίσω ότι στην Coca-Cola, όσο την ζεσταίνουμε, επίσης απελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα μπορεί να μην ευθύνεται το διοξείδιο του άνθρακα για την θερμοκρασία, αλλά η αύξηση θερμοκρασίας για την απελευθέρωση του διοξειδίου στους ωκεανούς. Κάτι πιο συγκλονιστικό. Η συγκέντρωση του διοξειδίου στην ατμόσφαιρα μειώνεται, δεν αυξάνει. Φτάσαμε σε οριακά χαμηλά επίπεδα. Που σημαίνει ότι τα φυτά δεν θα μπορούν να φωτοσυνθέσουν. Εδώ λοιπόν μιλάμε για αποφάσεις βλακώδεις που δεν βασίζονται σε τίποτα και σύντολοποιούν πολιτικές δισεκατομμυρίων. Η πράσινη ανάπτυξη, τα πράσινα άλογα, τα πράσινα τέτοια. Θεωρώ λογικό να προσπαθούμε να δούμε εναλλακτικές μορφές στους υδρογονάνθρακες, γιατί ενδέχεται και να εξαντλούνται και τι θα αλλά το σημαίνει ότι οι ίδιοι υδρογονάνθρακες από μόνο καταστρέφουν τον πλανήτη. Γιατί για να είμαστε έτσι πολύ αντικειμενικοί. Και από εκεί και πέρα έχουμε θεωρίες επί θεωριών και παραμύθια επί παραμυθιών. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια άλλη τεχνολογία μας όσο την προηγούμενη. Δεν είναι πολύ περισσότερο δυνητικά επικίνδυνη αν θεωρήσουμε ότι οι μπαταρίες δεν έχουμε τρόπο να ανακυκλώνονται ακόμα. Άρα λοιπόν, πώς πάμε και κάνουμε το ένα βήμα χημικής καταστροφής του εδάφους για να σώσουμε υποτίθεται την ατμόσφαιρα από κάτι που δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι την βλάπτει. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε την περίοδο της τρύπα του όσμου που εξαφανίστηκε ξαφνικά. Να σας θυμίσω ότι πριν πηγαίναμε σε ψύξη του πλανήτη και τώρα πηγαίνουμε σε θέρμανση και τώρα δεν ξέρουμε σε τι πάμε. Μια πλημμυρίζουμε και την αρχαιγόμαστε. Και αντί λοιπόν να πάρουμε τα μέτρα μας, χθες έκανα μια ανάρτηση, διάβασα μια ανακοίνωση ενός κυρίου, ο οποίος λέει: εγώ έχω μια εταιρεία που μπορώ να προκαλώ βροχή. Και μπορεί να το κάνει, επαγγελματία. Στη Ρουμανία, την έχει. Έλληνα στη Ρουμανία. Ναι. Και λέει: εγώ είχα πει στην κυβέρνηση να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε βροχή στον Εύρο και δεν μου απάντησαν. Δηλαδή, είναι δυνατόν να καίγονται τα πάντα και να περιμένουμε να τα αφήσουμε να καεί και ένα φυσικό αμυντικό σύνορο της χώρας μας. Εδώ μπλέκει και το γεωπολιτικό. Πλημμύρισε η αυτή. Δεν θα μπορούσαμε πριν να το κάνουμε όπως είχαν κάνει μεγάλες δυνάμεις πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκτόνωσαν καιρικά φαινόμενα προκαλώντας μικρές βροχοπτώσεις πριν τους Ολυμπιακούς για να αποφύγουν τη μεγάλη πλημμύρα. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι αυτό το πελατειακό κράτος που είχαμε παραδοσιακά στην Ελλάδα, που ήταν οι παραδοσιακές παρατάξεις συντηρητικές, απεξήρανε μια ολόκληρη λίμνη με δικαιολογία την Ελλονοσία για να μοιράσουν χωράφια στους ημέτερους, χωρίς να πάρουν κάνουν άλλα μέτρα. Εγώ ερχόμουν από την Αθήνα με το αυτοκίνητο και δεξιά και αριστερά ήταν οι λίμνες οι εθνικοί. Ήταν οι λίμνες που μου θύμιζαν ριζοχώραμα. Έχουμε λοιπόν μια χώρα που θυμίζει Βιετνάμ όσον αφορά τα νερά, οι φωτιές θυμίζουν τις Ναπάλμ κτλ. Μιλάμε για έναν πόλεμο του Βιετνάμ η χώρα μας. Και δεν ανοίγει μύτη. Ο πρωθυπουργός πετάει χαρτά ετώ, η αντιπολίτευση ασχολείται με τα εσωτερικά της. Βγαίνει ξαφνικά ένας από το πουθενά. Ένας τυπάκος ο οποίος είναι για να διαφημίζει τον Ντόκρεμε και γίνεται αρχηγός πολιτικού κόμματος υπάρχοντος χωρίς να πει ούτε μία πολιτική θέση, τίποτα, δεν μας είπε τι ξέρει και τι πιστεύει για την πανδημία, δεν μας είπε τι θα έκανε αυτός με τις υποχρεωτικότητες, δεν μας είπε τι ακριβώς θα έκανε με τις φωτιές, πώς αντιλαμβάνεται τις πλημμύρες, πώς αντιλαμβάνεται τα έργα, πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό το αλυσβερίς που γίνεται με τις μεγάλες εταιρείες που είναι μονοπόλια. Αυτά τα πράγματα είναι τα κρίσιμα πολιτικά θέματα. Πριν πάμε στα μικρότερα που είναι η ΔΕΗ που πληρώνω που δεν θα έπρεπε, που είναι το καύσιμο που χρυσοπληρώνω ενώ δεν θα έπρεπε και όλα τα άλλα που ουσιαστικά επιβαρύνουν από τον απλό καταναλωτή μέχρι συστηματικά τη χώρα και την πρόοδό της. Το λοιπόν που βλέπω εγώ είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον καιρό που ήμασταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι ίδιοι κοντζαμπάσιδες, είτε τους λέγανε bailed money, είτε τους λέγανε πασάδες, είτε τους λέγανε αγάδες, συνεχίζουν να διατηρούν τα προνόμια τους, που επειδή δεν έχουν πια την προστασία της υψηλής πύλης του Σουλτάνου, βρήκαν άλλες υψηλές πύλες. Βρήκαν μια τους Άγγλους, μια τους Γάλλους, μια τους Ιταλούς, τώρα έχουν τους Αμερικάνους ως υψηλή πύλη, οι οποίοι λανσάρουν τη woke agenda και βλέπουμε ποιος από εδώ θα στηρίξει καλύτερα τη woke agenda, ώστε σαν τοπικός μεταπράτης να έχει τα μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Και αυτό εξυπηρετούν όλοι. Όλες λοιπόν οι πολιτικές κινήσεις που δεν το λένε και δεν. Και αποδέχονται ως θέσφατα από την κλιματική αλλαγή, τις επιδημίες, την απόλυτη αλήθεια των εμβολίων και όλα τα άλλα, ουσιαστικά εξυπηρετούν ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Και δυστυχώς ο κόσμος παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Πιστεύει ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Κασελάκης, αλλάξουν δηλαδή η πολιτική με ομικρογιώτα, χωρίς να αλλάξει η πολιτική με ήττα, θα δουν άσπρη μέρα. Άσπρη μέρα θα δουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα τους, γιατί αυτοί
θα εκμεταλλεύονται τις δομές εξουσίας στη συνέχεια. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να φροντίσει να το καταλάβει για να γίνει δημοκρατία. Δηλαδή το κράτος, ο λαός να αποκτήσει τη δύναμη να, όχι μόνο να μιλάει, αλλά να αποφασίζει για τα συμφέροντά του. Και να θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα το οποίο εξελέγει για να ασκήσει τα μνημόνια. Και εγώ μπορώ να τα βγάλω από την πίστη και να τα ασκήσω το πρωί το βράδυ. Δεν είπα όμως κουβέντα ότι θα τα ανατρέψει, ότι θα τα προσβάλλει νομικά. Δεν είδα κανέναν οικονομικό εισαγγελέα να ψάχνει το πώς έγινε το χρέος και μπήκανε στο τρυπάκι. Δεν τους κάνανε τρίτο μνημόνιο και συνέχισαν. Κάναν το ξεπούλημα στη Μακεδονία. Δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί. Με ενοχλεί βάναυσα, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομική πρόταση και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους, συνεχίζει. Πάμε για νέα συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, αλλά και οι αντιμακεδονικής λύσης κάναν καριέρα και πήραν εξουσία, τα ξεχάσαν μετά. Τα λέτε όχι, όλα, φυσικά, κύριε φυσικά, Κούβελα. Όλο αυτό το παιχνίδι παίζεται εις βάρος μας χωρίς να γίνεται τίποτα. Χρησιμοποιούν συνθήματα, κανένας δεν προσπαθεί να ενημερώσει και ουσιαστικά ζούμε αυτό το παράθυρο του Όβερτον. Μας δείχνουν την οπτική τους, όποιος έχει αντίθετη είναι ψεκασμένος, είναι βλαμμένος, δεν είναι ειδικός. Και ουσιαστικά πείθει τον κόσμο και αυτό. Ιδού το παράθυρο του Όβερτον. Θα κλείσω με κάτι στο χώρο σας. Μου έρχεται, ακούστε το, έχει ενδιαφέρον. Και σας ενδιαφέρει και πολιτικά, αλλά κυρίως και επιστημονικά. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη μου, σε όλη την Ελλάδα βρέχει. Στη Σάμο γιατί δεν βρέχει? Ψώρα έχουμε. Λοιπόν, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα έχουμε σύντομα. Και εξηγούμε, λέει. Στο περιβόητο υπέροχο κάμπ που φορτώσαν 4.100 ανθρώπους με χωρητικότητα 2040, έχει πολλούς ανθρώπους που έχουν ψώρα. Η ψώρα θέλει θεραπεία. Έχει στο ιατρείο του ΚΑΠ φάρμακα? Όχι. Θέλει καθαρό νερό? Έχει στο ΚΑΠ νερό? Όχι. Να βράζει τα ρούχα και να τα πλένει τα ρούχα? Έχει πλυντήρια στο ΚΑΠ? Όχι. Να μην συγκροτίζεσαι με άλλους για να μην κολλάνε? Γίνεται αυτό σε ένα ΚΑΠ με 200% υπερπληρότητα? Όχι. Κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τους ανθρώπους και τη δημόσια υγεία? Όχι. Δεν έχουν καν ιδέα ποιος είναι άρρωστος και ποια ασθένεια έχει. Δεν έχουν φάρμακα, δίνουν λιγμένα φάρμακα και δεν δέχονται καμία βοήθεια για να μην μαθευτεί. Δεν δέχονται καν να βοηθήσουν με το πλήσιμο των ρούχων οι οργανώσεις. Στη Λέσβο οργανώσεις παραλαμβάνουν ρούχα και τα σεντόνια και τα πλέον εκτός ΚΑΜΠ. Εδώ στη Σάμο, για να μην φανεί ότι τα έχουν χάσει, δεν διστάζουν να παίξουμε τις ζωές των ανθρώπων πρώτα με στο ΚΑΜΠ και συνέχεια με την υγεία όλων μας. Είναι σοβαρό αυτό που γράφετε εδώ? Είναι πολύ σοβαρό. Η ψώρα δεν είναι μία αυτό. Δεν είναι η ψωρίαση που είναι αυτό στο νόσημα. Η ψώρα είναι ένα έντομο το οποίο ουσιαστικά μας προσβάλλει και μας αλλάζει τον αδόξαστο. Η ψώρα λοιπόν έχει συγκεκριμένη αντιμετώπιση, δύσκολη αντιμετώπιση, και δεν είναι μόνο το βράσιμο των ρούχων και των οικοσκευών. Είναι και συγκεκριμένες θεραπευτικές αξίες, οι οποίες αυτή η ψώρα θα φύγει σίγουρα από τους μετανάστες. Θα πάει σίγουρα στο γενικό πληθυσμό και σίγουρα θα απειλήσει όλους μας. Δεν υπάρχουν οι πόροι και η δυνατότητα αυτών των φαρμάκων, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι τοξικά. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον ηλικιωμένο να κολλήσει ψώρα παρά αν θα κολλήσει κορονοϊό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ουσιαστικά δουλεύουν από προσανατολιστικά και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Χθες έμαθα από τη Μυτιλήνη από κάποιους συνοδοιπόρους ότι ήδη έχουν βγάλει περίπου 10.000 καινούριους μετανάστες. 10.000 να πάνε πού? Σε ένα νησί που πόσο πληθυσμό μπορεί να σηκώσει? Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά. Ναι, αλλά είναι, με συγχωρείτε, είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Εδώ πάμε σε συμφωνία για με τον μεταναστευτικό με την Τουρκία και 300.000... Είναι εθνικής άμυνας. Εθνικής άμυνας. Δεν ξέρουμε τι είναι όλοι αυτοί που έρχονται. Δεν έχουμε ιδέα. Όχι, με συγχωρείτε. Στα χαρτιά είναι εθνικής άμυνας. Στην πράξη είναι άλλη κατάσταση και το διατάφτα είναι όπως τα ΚΑΠ της Σάμο. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Αποθετήρια ψυχών και τελειώσαμε. Είναι μία βόμβα. Και κανένας στην ουσία δεν μας λέει τι θα έκανε γι' αυτό. Θα ήθελα για παράδειγμα να ακούσω τι θα έλεγαν αυτοί οι καινούργοι ηγέτες που μας προέκυψαν. Και ουσιαστικά φλωρίζονται κατά τη γνώμη μου για πρωθυπουργοί. Τον κύριο Κασελάκη δεν τον φέραν για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να διαλυθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλη την ικανότητα να διαλυθεί από μόνος του. Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξωτερικής βοηθείας. Τον κύριο Κασελάκη τον φέρανε. Θα θυμάστε ότι αυτά που λέγαμε πετσοταϊσμένα κανάλια δεν πρόβαλαν τίποτα πέραν του πρωθυπουργού. Τώρα προβάλλουν έναν άλλον. Προφανέστατα
για τον επόμενο πρωθυπουργό. Όταν δηλαδή η αγανάκτηση θα πνίξει τον κόσμο, θα εμφανιστεί ο χαμογελαστός για να αναλάβει να μας σώσει άλλη μια φορά σαν προφήτης. Δεν είναι όμως σοβαρή προσέγγιση. Πρέπει ο κόσμος πραγματικά να κατέβει το μυαλό του, να πήξει, έλεγε η γιαγιά μου, το μυαλό του, να δει τι γίνεται, να τα βάλει κάτω, να σταματήσει να φοβάται, γιατί με το φόβο δεν σκεφτόμαστε σωστά, και κυρίως χρειάζεται ανδρεία. Εντάξει, ανδρεία, όρος είναι πολύ δυνατός και χρειάζεται, είναι αναγκαστικό στοιχείο για την ελευθερία. Αν δεν δείξουμε ανδρεία, δεν πρόκειται ποτέ μας να απελευθερωθούμε ούτε στην ουσία, ούτε από προκαταλήψεις, ούτε από παραμύθια, ούτε από τίποτα. Πρέπει λοιπόν για μια φορά επιτέλους στην πρόσφατη ιστορία μας να αποφασίσουμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Δημήτρης Κουβέλλας, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που επεκτάθηκε με αφορμή βεβαίως ένα πολύ σοβαρό από ό,τι κρίνει και ο ίδιος δημοσίευμα που χρήζει αμή τι άλλο περαιτέρω απαντήσεων, αλλά ξεκινώντας από αυτό επεκταθήκαμε, διότι όπως σωστά είπε εδώ είναι σε πλήρη λειτουργία, φαίνεται, το παράθυρο του Overton. Καλημέρα κύριε Κουβέλλα, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές.